Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη ζήτηση στους βρεφονηπιακούς σταθμούς των Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, και λόγω του χαμηλού κόστους είναι από μηδενικό έως ελάχιστο το κόστος για μια οικογένεια ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια. Τώρα, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο πρόγραμμα επέκτασης βρεφονηπιακών σταθμών. Ήδη κατασκευάζουμε 2-3 και εκπονούμε μελέτες για άλλους 3-4 για να καλύψουμε σχεδόν το σύνολο των αναγκών που υπάρχουν από τις οικογένειες. Φέτος υπολογίζουμε να φιλοξενήσουμε περίπου 2.000 παιδιά. Θέλω όμως να τονίσω το εξής. Το κόστος για ένα παιδί και σε σχέση με αυτά που άκουσα από συγχειρήσει ο κ. Βρούτσης δεν είναι καθόλου αληθή. Δηλαδή, κάποια παιδιά τα χρηματοδοτεί το ίδιο το ΕΣΠΑ. Δηλαδή, πληρώνει το ΕΣΠΑ σε οικογένειες που έχουν ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια και ξέρετε ότι πληρώνει για όλο τον χρόνο, για 11 μήνες, περίπου 2.000 και κάτι ευρώ. Έτσι. Δηλαδή, ελάχιστο το κόστος. Ως εκ τούτου, νομίζω εκείνο που μπορεί να κάνει το Υπουργείο Εργασίας και ο κ. Βρούτσης είναι να βρει μέτρα και χρήματα που λιμνάζουν. Έχουμε υποδείξει αρκετά χρήματα, ούτως ώστε να ενισχύσει με άλλα 125 εκατομμύρια το ΕΣΠΑ, ούτως ώστε να καλυφθούν και άλλες 40.000 παιδιά ή 40.000 οικογένειες που έμειναν απ' έξω. Εμείς έχουμε όλη την καλή διάθεση, δεν μπορεί όμως η πολιτεία, κάθε φορά που έχει ένα πρόβλημα το οποίο είναι δικό της, που δεν μπορεί να το αντιμετώπισει ή έγκαιρα δεν το σκέφτηκε, να προσπαθεί να ρίξει ευθύνες στους παιδικούς σταθμούς, στους δημοτικούς, στην τοπική αυτοδιοίκηση. Προκαλώ τον οποιοδήποτε, επειδή το θέμα το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, έτσι σε μια ανοιχτή και δημόσια αντιπαράθεση. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή τη συμπεριφορά. Εκείνο που πρέπει να γίνει, γιατί η χώρα αλλιώς δεν πάει μπροστά, είναι να σκύψει το πρόβλημα. Υπάρχουν λύσεις, ώστε να καλυφθούν το σύνολο των οικογένειων. Και έχουμε κάνει και ολοκληρωμένη πρόταση και ως ΚΕΔΕ, ως τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό θα επιμένουμε και αυτό θα συζητηθεί και στο επόμενο μας συνέδριο, το έκτακτο που είναι 30 του μηνός.